περιβάλλοντος και πρασίνου. Να σας πω ενημερωτικά ότι το σκαθάρι εμφανίστηκε πρώτη φορά στη Μυτιλήνη το καλοκαίρι του 19 σε Φίνικες στην είσοδο του λιμανιού και ότι εδώ και 3-4 χρόνια προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην καταστολή του. Για τον λόγο αυτό έχουμε προχωρήσει σε επαναληπτικούς, προληπτικούς και κατασταλτικούς ψεκασμούς και να σας πω ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται μόνο στα προσδευλημένα δέντρα αλλά στο σύνολο των δέντρων του Δήμου μας που προσβάλλονται από το έντομο. Για το 19, το 20 και το 21 είχαμε εξειδικευμένες αναθέσεις, 25.000 ευρώ περίπου, ενώ από το 2022, από φέτος, έχουμε τη μεγάλη εργολαβία συντήρησης χώρων πρασίνου και πάρκων, 430.000 ευρώ περίπου, και έχουμε προχωρήσει ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επεμβάσεων και επαναλήψεων. Το σκεύμα που χρησιμοποιούμε, οι οδηγίες του είναι να γίνει η επανάληψη κάθε 2 μήνες. Εμείς κάνουμε την επανάληψη στο μισό χρόνο, 25 μέρες με 30 μέρες κάνουμε την επανάληψη, προσπαθώντας να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο επεμβατικοί. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης τώρα των συμβάσεων, όλων των συμβάσεων, και εγώ προσωπικά και οι συναδελφοί μου, κάνουμε κάθε προσπάθεια για την ορθή διαχείριση των οδηγιών, του τρόπου εφαρμογής, την παρασκευή του διαλύματος, τη δοσολογία, τις συνθήκες κτλ. Τώρα, μέχρι φέτος, μέχρι και το καλοκαίρι, ειδικά για το Φοινικό δάσος, δεν είχαμε δείγματα προσβολής. Από φέτος το καλοκαίρι όμως, ενώ βλέπαμε περιμετρικά στο χώρο επιμερισμένες προσβολές, στο Φοινικό δάσος δεν είχαμε προσβολές. Δεν θυμάμαι, ήταν 1 ή 2 δέντρα κάποια στιγμή, τα οποία όμως επανήλθαν, από όσο θυμάμαι. Φέτος όμως το καλοκαίρι, από φέτος το καλοκαίρι εντοπίστηκαν σε κτήματα ιδιωτικά πάνω από το Φοινικό δάσος και γενικότερα στην Παναγιούδα πολλαπλές προσβολές και θα το ξέρετε και εσείς σαν κάτοικες περιοχές ότι βλέπω τα οικόπεδα τα οποία έχουν 4 φοινίκες μέσα και 3 προσβεβλημένοι. 7 φοινίκες μέσα ή 5 προσβεβλημένοι. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσβολή. Ενδεικτικά, εμείς στο Φοινικό δάσος σε 80 δέντρα στη συστάδα έχουμε προσβολή σε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι προσπάθειές μας αποδίδουν. Αλλά όταν από ένα δέντρο βγαίνουν εκατοντάδες έντομα, όσο και να ψεκάσω, και έχουμε κάθε διάθεση να κάνουμε την επεμβατική με την μικροέχηση. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι όσο και να προσπαθήσουμε, αν δεν μειωθεί ο όγκος των εντόμων που έρχονται εξωγενώς, και αν μιλάμε για 200-300 έντομα από κάθε δέντρο, καταλαβαίνετε τι πετάει την περίοδο της άνοιξης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαστε ένα μέρος της λύσης, δεν είμαστε η λύση. Τώρα, όσον αφορά τη μέθοδο της μικροέγχυσης που αναφέρθηκε, θέλω να πω το εξής, ότι η υπηρεσία μας από την αρχή είχε επικοινωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία που την εφαρμόζει, αλλά δυστυχώς, επειδή έχουμε ακριβώς την τρίχρονη σύμβαση με τον εργολάβο και η συγκεκριμένη εργασία δεν προβλέπεται, είναι κάτι που τιμολογείται πάνω από 100 ευρώ, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον εργολάβο να την εφαρμόσει, το δικό μας εργολάβο, και δεν μπορούμε φυσικά να την τιμολογήσουμε. Θέσαμε λοιπόν στην υπηρεσία, στο οικονομικό τμήμα, την ανάγκη να κάνουμε μια διαφορετική επέμβαση συμπληρωματική, αλλά δεν θα μπορεί να πληρωθεί τελικά αυτό, γιατί θα υπάρχει κατάτμιση της δαπάνης. Έχουμε ήδη αναθέσει σε κάποιον να κάνει κάτι με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από τον Νοέμβριο και μετά, έφτιαξα εγώ προσωπικά μια μελέτη και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να μπορέσει να περάσει αυτή σαν έκτακτο. Θα δούμε πώς, με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών και των οργάνων του Δήμου. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν σας κρύβω ότι αν συνεχίσει να προσβάλλονται οι ιδιωτικοί φοίνικες με τέτοιο ρυθμό και να μην υπάρχει, και να υπάρχει η αμέλεια των ιδιοκτητών, είμαι απεσιόδοξος. Πρέπει και βλέπω τους ιδιοκτήτες, τώρα δεν ξέρω αν είμαι ακρηγορό, ότι υπάρχουν 3 κατηγορίες. Ο 1% είναι αυτός που θα νοιαστεί, είναι αυτός που θα ψεκάσει προληπτικά και θα έχει πιθανότητες να σώσει το φοινικά, όπως έχω και εγώ. Υπάρχουν οι άλλοι, οι οποίοι παθαίνει ζημιά ο φοινικάς και δέχεται μετά την ειδοποίηση δικιά μας πολλά άτομα και προφορικά χωρίς καν χαρτί να τους κόψουν έγκαιρα και να μειώσουν το φορτίο. Ακόμα και αυτοί όμως
δεν μπορούν να ελέγξουν τον εργολάβο που παίρνουν και πληρώνουν 200-300 ευρώ, αν αυτός ο εργολάβος θα τον τυλίξει το φοίνικα μέσα στο πανί για να μεταφερθεί το έντομο και αν θα τον θάψει. Απλά μεταφέρει την αιστεία του προβλήματος από το οικόπεδό του, από το χώρο του, σε ένα ποταμό, σε μια ρεματιά. Και φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αφήνουν τους φοίνικες και ανεξέλεγκτα το έντομο κινείται στις περιοχές. Και φυσικά εμένα με νοιάζει η κοπή να γίνει άμεσα, όχι μετά από 6 μήνες, όταν πια ό,τι έντομο υπάρχει μέσα θα έχει ξεφύγει σε άλλα δέντρα τριγύρω. Λοιπόν, ναι. Κύριε Θεοδωρέλη, για τη διευκόλυνση του Συμβουλίου.